Επιστρέψαμε και παρακολουθούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον Βόλο. Πάμε να δούμε εικόνες από την παραλία Μικρό και τον Πάνο Γαρουφαλιά, βεβαίως. Εκεί όπου, παιδιά, τα αυτοκίνητα βγήκαν κανονικά στη θάλασσα. Γεια σου, Πάνο. Γεια σας. Είμαστε στην οδό Ιωλκού. Δείτε λίγο. Είναι η πιο κεντρική οδός που κατεβαίνει από το Πήλιο προς τον Βόλο. Είναι πραγματικά ποτάμι. Κινδυνεύουν τα αυτοκίνητα τα οποία περνούν πιο πάνω, εκεί που είναι ο περιφερειακός. Στη διασταύρωση με την Ιωλκού έχει κόψει η αστυνομία την κίνηση στον περιφερειακό για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε, είναι πολλοί αυτοί οι δρόμοι. Αυτός είναι ο κεντρικότερος. Δείτε, κινδυνεύουν ακόμα και τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα και αυτά που κινούνται. Γι' αυτό το λόγο έδωσαν πλήρη επί της ουσίας απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλο το Βόλο, σε όλο το δίκτυο το δικό του Βόλου, αλλά και στο ορεινό δίκτυο πριν από λίγη ώρα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η βροχή συνεχίζει να είναι δυνατή εδώ και αρκετή ώρα και τα ρέματα δεν αντέχουν. Ήδη ο κραυσίδωνας έχει σπάσει. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι εκεί έχουν δημιουργήσει κάποια καταστήματα, όπως και το πρωί είδαμε σε άλλες εικόνες. Πάνω να και πούμε βέβαια, όλα ότι τα υπάρχει, στα όρια τους. Υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο Πήλιο και στο Βόλο είναι. Έτσι. Σύσταση είναι. Στο Βόλο ή υπάρχει απαγόρευση και στο Βόλο? Είναι απαγόρευση. Είναι απαγόρευση. Ναι, γιατί είναι απαγόρευση κυκλοφορίας. Ναι. Είναι μάλιστα απαγόρευση κυκλοφορίας. Προφανώς κάποιοι... Και ταυτοχρόνως εμείς βλέπουμε τις εικόνες από την παραλία Μικρό στο Πήλιο, εκεί που πραγματικά τα αυτοκίνητα... Βγήκαν στη θάλασσα. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι ο καιρός θα δούμε χειρότερα. Πραγματικά το λέω, διότι τόσο νερό. Είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθεί και τα ρέματα αυτή τη στιγμή, όσα δεν έχουν σπάσει, είναι τουλάχιστον στα όρια τους. Σας θυμίζω ότι έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό και έχουμε και έναν άνθρωπο αγνοούμενο που είδαμε πριν από λίγο το αυτοκίνητο που βρέθηκε, στο οποίο φέρεται να επέβαινε. Ερευνούν και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοια κακοκαιρία. Θα τη σύγκρινα, αν μου επιτρέπετε, με τον Ιαννό. Νομίζω ότι είναι τέτοιο επίπεδου κακοκαιρία αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω, συνεχίζεται το φαινόμενο, είναι σε πλήρη εξέλιξη από τις εικόνες που μας μεταφέρετε. Συνεχίζουν οι συνάδελφοί μας και ο Πάνος Γαρουφαλιάς και η Μαρία Βούσουλα που βρίσκεται επίσης στο Βόλο και η Έλληνα Χελβατζόγλου στην Κατερίνη. Όλη η τεχνική μας, όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky να ενημερώνουμε συνέχεια εδώ. Έρχονται και ο Πιταράς με τον Γρηγοριάδη, θα συνεχίσουν βεβαίως την ενημέρωση. Ευχαριστούμε προς το παρόν τον Πάνο Γαρουφαλιά. Κρατήστε αυτό που λέει η πολιτική προστασία, παιδιά. Μην κυκλοφορείτε αν δεν υπάρχει λόγος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο και αναμένεται τις επόμενες ώρες πιθανότατα, ελπίζουμε πως όχι, πιθανότατα να ενταθεί όμως. Και αυτό ισχύει ακόμη και στις περιοχές που δεν υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως έγινε στο Πήλιο.